Το τελευταίο μεγάλο χρονολογημένο έργο του Μιστρά είναι η Μονή της Παντανάσης. Κτήτορ της Μονής είναι ο Ιωάννης Φραγκόπουλος, πρωτοστάτορ και καθολικός μεσάζων, ένα είδος πρωθυπουργού. Ο αρχιτεκτονικός τύπος είναι ο ίδιος με το αφεντικό. Τρίκλητη βασιλική στο ισόγειο και σταυροειδής εγγεγραμμένος στον όροφο. Διασώζεται εδώ και η στόα στη βόρεια πλευρά με το σοφό αισθητικό και λειτουργικό ρόλο της. Η βαθμιδωτή διάταξη των όγκων του ναού αναπτύσσεται ομόλογα προς την πλαγιά του λόφου στην οποία είναι κτισμένη. Η ανατολική όψη είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής. Ιστερογοτικά και βυζαντινά στοιχεία συνυπάρχουν αρμονικά. Τα δυτικά στοιχεία είναι επίσης φανερά στο σωζόμενο τετραόροφο καμπαναριό. Η αρχική ζωγραφική του 15ου αιώνα έχει διατηρηθεί σε αρκετά καλή κατάσταση στο επάνω μέρος του ναού, όπου ζωγραφίζονται σκηνές από το 12ο σε μνημιακή κλίμακα. Οι παραστάσεις είναι μεγάλες συνθέσεις στις καμάρες των κεραιών του Σταυρού, με πλούσιο αρχιτεκτονικό βάθος και πρωτότυπο χρώμα. Οι ζωγράφοι έχουν σαν πρότυπα την περίβλεπτο και το αφεντικό. Εδώ όμως η κίνηση και το χρώμα ορίζουν τον κυρίαρχο τόνο και την ατμόσφαιρα. Στην ανάληψη, η αντίστοιξη των χειρονομιών δίνει νέα μορφή και ζωγραφική έκφραση, συμπολιζωγραφισμένη αυτή η παράσταση. Στην έγερση του Λαζάρου το κίτρινο υποβάλλει το θάνατο. Οι άλλες μορφές, ο Χριστός, οι μαθητές, οι Εβραίοι, είναι χρωματικές κοιλίδες που συμπληρώνουν την όλη σύνθεση. Το χλωερό ανοιξιάτικο πράσινο κυριαρχεί στη Βαϊοφόρο, ενώ τα πολύχρωμα ενδύματα των Εβραίων μοιάζουν με λουλούδια στις ανοιξιάτικες πλαγιές του Μιστρά. Η τολμηρότητα της παλέτας της ζωγραφικής αυτής φαίνεται καθαρότερα στα χρώματα των σαρκοφάγων στην Ανάσταση. Στην Υπαπαντή τα κτίρια είναι τριόραφα και έχουν σχεδόν σωστές αναλογίες σε σχέση με τις ανθρώπινες μορφές που εδώ έχουν όγκο και βάρος.